εδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου φάνηκε η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής. Εγκαίρως είχαμε από το Μάιο ακόμα δώσει χρόνο στη Δημοτική Αρχή με υποδείξεις το τι πρέπει να γίνει όλη την καλοκαιρινή σεζόν μέχρι να ανοίξουν οι σχολικές μας μονάδες. Ακόμη και στα μέσα Οκτωβρίου θυμάστε ότι είχαμε πει και ζητούσαμε επιτακτικά να επισπευθούν οι εργασίες για την ασφάλεια των σχολείων. Προχθές με λύπη μας, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώσαμε ότι εκτός από το ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά τίποτα από άποψη ασφάλειας, απλά η Δημοτική Αρχή αρχέστηκε σε κάποιες ψηλοεπεμβάσεις, ελαιοχρωματισμούς κτλ. Μάθαμε ότι περίπου ένα 5% των σχολικών μονάδων έχουν πιστοποιητικό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ισχύ και επίσης το εξής ανήκουστο, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Πατελίδας, ανέφερε ότι δεν έχει γίνει καμία ανάθεση για τις συντηρήσεις των καυστήρων των σχολείων σε σχετική μας ερώτηση, γιατί είχαμε την πληροφόρηση τόσο από τις σχολικές μονάδες όσο και από επαγγελματίες του κλάδου που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά ότι ήδη πηγαίνουν άνθρωποι και μάλιστα δεν είναι πιστοποιημένοι χωρίς να υπάρξει καμία ανάθεση οι οποίοι καθαρίζουν και όχι συντηρούν, όχι μετρούν τα καυσαέρια. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα αφενός είναι τελείως παράνομο, δηλαδή βλέπουμε ότι για μία ακόμη φορά η Δημοτική Αρχή προβαίνει στις, όπως τις ονομάσαμε εμείς, προαναθέσεις, δηλαδή στέλνουμε κόσμο χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημα η εντολή εργασίας είτε από την Οικονομική Επιτροπή είτε από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Στην ουσία δεν συντηρούνται οι καυστήρες κατά παράβαση κάθε νομοθεσίας, διότι χρειάζεται αφενός ο συντηρητής να είναι πιστοποιημένος, να είναι γεγραμμένος στα μητρώα της περιφέρειας και αντιστοίχως του Υπουργείου Βιομηχανίας και ο εξοπλισμός που πρέπει να έχει να είναι πιστοποιημένος και κάθε χρόνο πρέπει να ελέγχεται. Δυστυχώς φάνηκε ότι η Δημοτική Αρχή είναι ανημέρωτη σχετικά με την νομοθεσία που είναι πάρα πολύ αυστηρή που αφορά τους καυστήρες και μάλιστα μεγάλων εγκαταστάσεων όπως είναι τα σχολεία μας και απ' την άλλη έχει κάνει μία παράνομη, δεν θα την έλεγα ανάθεση ακόμα γιατί επισήμως δεν έχει γίνει, έχει δώσει παράνομα την εντολή να πηγαίνουν κάποιοι οι οποίοι δεν συντηρούν όπως είπαμε σωστά τους καυστήρες με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί σε περίπτωση που γίνει καταγγελία γιατί αυτή την πληροφόρηση έχουμε από επαγγελματίες του κλάδου να συλληφθούν και να μπλέξουν με τη δικαιοσύνη χωρίς πραγματικά να ξέρουν τους κινδύνους για τις ενέργειες τις οποίες κάνουν μέχρι στιγμής.